Ακροατές, ακροάτριες του Δημοτικού Ραδιοφώνου Κατερίνης, γεια σας! Ξεκινάει η εκπομπή «Άκου μία ιστορία». Η εκπομπή είναι μία προσφορά του παιδικού σταθμού Λευκές Καρδούλες, Αγίας Λαύρας 37, Κατερίνη. Αφήγηση Χρύσα Κατσαντώνη. Μουσική επιμέλεια Γιώργος Ευαγγέλου. Η ηχογράφηση έγινε στο Dare Studio στην Κατερίνη. Παραμονή Χριστουγέννων στο σπίτι της Κλάρα. Αρώματα από τζίντζερ, σοκολάτα και μέντα ταξιδεύουν στον αέρα. Οι γονείς της Κλάρα έχουν πάρτι και ο μικρός της αδερφός ο Φρίτς στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η Κλάρα περιμένει με ανυπομονησία να φτάσει ένας ξεχωριστός καλεσμένος με τα δώρα του. Ο νονός της, ο θείος Ντρόζελμαγιο. Ο κατασκευαστής παιχνιδιών. Κοιτάει συνέχεια το ρολόι και περιμένει. Ο καριοθράφστης. Η ορχήστρα αφηγείται. Γρήγορα! Ποιος είναι αυτός στην μπροστινή πόρτα? Ένας καλεσμένος στέκεται στην πόρτα. «Θείε Ντρόζελμαγιερ», φωνάζει η Κλάρα. Ο θείος έφερε δώρα για όλα τα παιδιά. Η Κλάρα σχίζει τα όμορφα τυλιγμένα πακέτα για να βρει 4 ολοζώντανες κούκλες. Τις καθίζει στο πάτωμα και οι κούκλες αρχίζουν να χορεύουν. Αλλά ο θείος Ντρόζελμαγιερ έχει ένα τελευταίο δώρο να δώσει. Το δώρο είναι ένας ξύλινος καριοθράφστης, σκαλισμένος με τη μορφή ενός μικρού άνδρα. Η Κλάρα τοποθετεί προσεκτικά ένα μικρό αμύγδαλο ανάμεσα στα δόντια του. Κρακ! Το αμύγδαλο έσπασε στα δύο. «Δώστο μου!» φωνάζει ο Φρίτς, σπρώχνοντας ένα μεγάλο καρύδι στο στόμα του καριοθράφστη. Σναπ! Ο καριοθράφστης έσπασε. «Φρίτς!» φωνάζει κλαίγοντας η Κλάρα. «Δώστο μου», λέει ο θείος Ντρόζελμαγιερ, «θα το φτιάξω. Τώρα γρήγορα στα κρεβάτια σας και οι δύο». Η Κλάρα δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ανησυχεί για τον καριοθράφστη που είναι μόνος του. Κατεβαίνει κάτω, περνάει το ρολόι, περνάει δίπλα από το ποντίκι που μένει κάτω από τις σκάλες, περνάει και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Την ώρα που το ρολόι χτυπάει μεσάνυχτα, φτάνει στον καριοθράφστη. Ξαφνικά, τα παιχνίδια αρχίζουν να γίνονται όλο και μεγαλύτερα και τα ποντίκια το ίδιο. Μια μάχη ξεκινάει μεταξύ τους. Ο καριοθράφστης οδηγεί τους στρατιώτες, αλλά τα ποντίκια νικούν. Η Κλάρα βγάζει την παντόφλα της και την πετάει στο βασιλιά των ποντικιών. Αυτός σωριάζεται στο πάτωμα με μεγάλο θόρυβο. Ο καριοθράφστης μεταμορφώνεται με ένα μαγικό τρόπο σε πρίγκιπα. «Κλάρα, όταν σκότωσες τον βασιλιά των ποντικιών, έλυσες μια παλιά κατάρα που είχε πέσει πάνω μου», της εξήγησε. «Πώς θα μπορέσω να σε ευχαριστήσω για αυτό που έκανες για μένα? Θέλεις να έρθεις μαζί μου στο βασίλειό μου?» Η Κλάρα συμφώνησε και εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο θείος Ντρόζελμαγιερ πάνω σε ένα έλκυθρο με ταράνδους. Ανέβηκαν και τους οδήγησε μέσα από το χιονισμένο δάσος στη χώρα των ζαχαρωτών. Η Κλάρα διασχίζει τις τεράστιες πύλες του κάστρου και φτάνει σε μια μεγάλη αίθουσα
με ένα θρόνο φτιαγμένο από κυρίθρα στο κέντρο. Κάθεται στο θρόνο για να παρακολουθήσει ένα υπέροχο θέαμα που οργάνωσε ο πρίγκιπας για αυτή. Πρώτα εμφανίζεται σοκολάτα από την Ισπανία. Ύστερα, καφές από την Αραβία. Τσάι από την Κίνα και ζαχαρωτά από τη Ρωσία χορεύουν μπροστά της. «Τι άλλο θα δω ακόμα?» αναρωτιέται η Κλάρα. Τέσσερις χορεύτριες από αμυγδαλωτό πλησιάζουν στη σκηνή φορώντας τούλινες φούστες. Παίρνουν τις θέσεις τους για να ερμηνεύσουν την επόμενη σκηνή, τον χορό των ξύλινων πνευστών. Η μουσική είναι τόσο απαλή και χαρούμενη που η Κλάρα δεν μπορεί να αντισταθεί και ανεβαίνει στη σκηνή. Χορεύει πάνω στις άκρες των δαχτύλων της, στριφογυρνάει και χοροπηδάει στους ήχους των φλάουτων που παίζουν οι μπαλαρίνες. Τη στιγμή που η Κλάρα σκέφτεται ότι δεν μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη νύχτα, λουλούδια από ζαχαρωτά ανθίζουν στο πάτωμα, ενώ άρπες παίζουν μια ονειρική μουσική. Η Κλάρα προσπαθεί να μετρήσει τα λουλούδια, αλλά μπερδεύεται, καθώς όλο και περισσότερα εμφανίζονται και στριφογυρίζουν γύρω της. Τελευταία θα χορέψει η νεράιδα των ζαχαρωτών. Αυτή πρόσεχε τη χώρα όσο έλειπε ο πρίγκιπας και τώρα είναι τόσο χαρούμενη που γύρισε πίσω. Για να ευχαριστήσει την Κλάρα που τον γλίτωσε από την κατάρα, παρουσιάζει έναν όμορφο χορό πιο ανάλαφρο και από τον αέρα. Η Κλάρα λαχανιάζει καθώς η νεράιδα στριφογυρίζει σαν να βρίσκεται πάνω σε ένα μουσικό κουτί. Πολύ σύντομα η παράσταση τελειώνει και η Κλάρα πρέπει να γυρίσει πίσω στο κρεβάτι της. Κάθεται μαζί με το πρίγκιπα στο πίσω μέρος του μαγικού έλκυθρου, που το σέρνουν Τάραντι και το οδηγεί ο θείος Ντρόσελμαγερ. Όλοι κουνάνε τα χέρια αποχαιρετώντας τους, καθώς ξημερώνει Χριστούγεννα. «Μακάρι αυτή η περιπέτεια να μην τελείωνε ποτέ», λέει η Κλάρα. Το πρωί των Χριστουγέννων, η Κλάρα ξυπνάει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στα χέρια της κρατάει τον καριοθράφστη, που έχει ξαναγίνει παιχνίδι. Ήταν η εκπομπή «Άκου μία ιστορία». Αφήγηση Χρύσα Κατσαντώνη. Μουσική επιμέλεια Γιώργος Ευαγγέλου. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του παιδικού σταθμού Λευκές Καρδούλες, Αγίας Λαύρας 37, Κατερίνη. Η ηχογράφηση έγινε στο Dare Studio στην Κατερίνη.